Κοιτάξτε, η Ρωμά, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να σας πω ότι απασχολούν το Δήμο πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνω μια αναφορά τώρα πώς αγοράστηκε το οικόπεδο στην Γκαμιλόβρεση, πώς είχαμε πάρει τη σύμφωνη γνώμη των Ρωμά με υπογραφές και με τους αριθμούς της ταυτότητας και δεν ξέρω με τι άλλο. Πώς κάναμε τις επαφές με τον υπεύθυνο που ήταν για τα προγράμματα των Ρωμά σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως είχαν κάνει και τις υποδομές, είτε ήταν να στηθούν τα λιώμενα, είτε αν θέλετε με την αποχέτευση, είτε με την ίδρυυση. Όλα αυτά λοιπόν είχαν γίνει μια εποχή που τελικά οι Ρωμά στη συνέχεια δεν θέλαν να πάνε. Καταφέραμε λοιπόν πριν από 2 με 2,5 χρόνια, με δική τους απόφαση πάλι, αλλά και με δικές μας προσπάθειες, να μην παρευρίσκονται εκεί στον Ξηριά με τον οποίο βρίσκονται, να μπορέσουμε να καλυτερέψουμε τις συνθήκες, γιατί όπως καταλαβαίνετε εκεί ούτε ρεύμα είχαν, το νερό έτρεχε, ήταν σε κάποιες διαδικασίες και βεβαίως είχαν και το πρόβλημα κάποια στιγμή το χειμώνα ο χήμαρος εκεί, ο Ξηριάς, να μπορεί να αυξηθούν τα νερά και να έχουν πρόβλημα. Επειδή τώρα τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες κάποιων ευκαιριακών απαντήσεων, απλώς ήθελα λίγο να βάλω μια σειρά στην το τι ακριβώς είχε γίνει. Εκεί λοιπόν, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, ήταν αρχικά που πήγαν να πάνε, ήταν γύρω στις 15 παράγγελοι. Στη συνέχεια γίνανε 25. Όταν λοιπόν είδανε ότι κάποιοι έρχονται εκεί, έρχονται οι ίδιοι Ρωμά και μας κάνουν παράπονα ότι ξέρετε, εδώ έρχονται κι άλλοι. Έρχονται από τα Φάρσαλα, έρχονται από τις Σοφάδες. Με παρεμβάσεις όμως της αστυνομίας και με τη σύμφωνη γνώμη και των ίδιων των Ρωμά των οποίων κατοικούσαν εκεί, τους διώχναν η αστυνομία. Παράλληλα λοιπόν κάναμε ένα δημοτικό φωτισμό. Ο δημοτικός φωτισμός αυτός με τις κοπέλες, με τις κολόνες, αλλά και με κάποιες αναμονές που κάνανε οι υπηρεσίες μας για να μπορούν με μια μπρίζα να παίρνουν, αλλά με ευθύνη των ηλεκτρολόγων, αν θέλετε το δικό μας, και προφανώς και του κύριου Στεφανή που προείστανται της απόφασης αυτή, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Όταν λοιπόν αυξήθηκαν, έρχονται από τη ΔΔΕ με συνεργείο από την Αθήνα και μας λένε, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, εδώ είναι υψηλή και λοιπά, δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται, μάλιστα. Λάτε λοιπόν εσείς να μας πείτε πού απαγορεύεται και πού επιτρέπεται. Έχουμε λοιπόν χαρτί από τη ΔΔΕ της Λάρισας και μας λέει ότι ξέρετε, μέχρι εκείνο το συγκεκριμένο σημείο μπορούν οι παράγκες να παραμείνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν είναι όλα ρόδινα όπως κάποιοι λένε ότι ξέρετε, εμείς θα βάλουμε σειρά, θα κάνουμε. Γιατί άκουσα τώρα πάλι κάτι δηλώσεις ότι πάλι λέει σκουπίδια ξανακάνουν και πάλι θα ξανακάνουν σκουπίδια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι δεν είναι και από ό,τι καλύτερο που θα μπορούσε να κάνεις μια κουβέντα και να πεις, έλα εδώ ρε αδερφέ, πάρτε τους κάδους εδώ πέρα να τους λειτουργήσετε και κάποια στιγμή να μπορείς να συνοηθείς. Τα προβλήματα λοιπόν αυτά ήταν, τα αντιμετωπίζαμε χρόνια. Τώρα που καταφέραμε λοιπόν, αρχίσαν και πιπηλίζουν ότι ξέρετε θα τους πάρετε από εκεί. Πάρτε τους. Εμείς αγοράσαμε λοιπόν το παράπλευρο, το ανατολικό οικόπεδο, για να μπορέσουμε, αν σε περίπτωση αυτοί που απαγορευόταν οι παράγκες να πάνε παρακάτω λόγω της υψηλής, να πάνε στο πλαϊνό κομμάτι και να κάνουμε προφανώς σε καλύτερη υποδομή. Παράλληλα λοιπόν είχαμε κάνει μελέτη την οποία για είσοδο και έξοδο του καταβλισμού, η οποία είναι καταθεμένη, κοντεύουμε χρόνο τώρα στην περιφέρεια, με την οποία είχε υποχρέωση να την έχει κατασκευάσει, να την έχει ξεκινήσει. Πού θέλω να καταλήξω? Θα πρέπει τώρα, κύριε Δημαρχέ και κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει από εδώ και πέρα να λάβετε τις ευθύνες σας.
Εδώ τώρα να λέτε για κάποια πράγματα το τι ήταν, τι γινόταν παλιά και τι γινόταν πάλι πιο παλιά και ακόμη πιο παλιά, συμφωνούμε. Εδώ όμως τώρα πάτε για 4-5 μήνες, 6. Και είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσετε να τα λύσετε. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή μέσα στο κρύο και μέσα στο χιόνι και στη βροχή να είναι 10 μέρες το ρεύμα κομμένο και το νερό στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και μας το κόβανε, και μας έπεφτε η ασφάλεια. Αν είναι εδώ, δεν ξέρω, κάπου τον είδα τον κύριο Στεφανή. Θα ξέρει, τρέχαμε λοιπόν και προσπαθούσαμε να τους δώσουμε. Τώρα, θέλετε να βρείτε μια διαφορετική λύση, δώστε τους, δημιουργήστε τις προϋποθέσεις, αυτές που υπήρχαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και αφού θέλετε λοιπόν και έχετε πρόθεση να καλυτερεύσετε τις συνθήκες ή ακόμα να πάτε και κάπου αλλού τους μεταφέρετε, κάντε το. Αλλά δεν μπορεί να τους έχετε 10 με 15 μέρες εκεί χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Τώρα, για άλλα τα οποία ακουστήκανε, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει να το πλατιάσουμε το θέμα. Και για τα σχολεία είχαμε και για τη μάθησή τους είχαμε πει. Θέλαμε να βάλουμε λεωφορείο να πηγαίνει να τα παίρνει, αρνηθήκανε. Για όλα είχαμε φροντίσει. Ευχαριστούμε, κύριε Σιωτή. Αυτό... Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη επί της διαδικασίας, σας ερωτήσεις. Κύριε Ρούλια, δεν πεταγόμαστε, κύριε, σας παρακαλώ. Δεν πεταγόμαστε. Αλλά η διαδικασία να τηρεί. Περιμένω να ολοκληρώσει, ο κύριος Σιλώνης. Περιμένω να ολοκληρώσει. Εξάλλου πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το στάδιο των ανακοινώσεων είναι 15 λεφτά. Το λέει ο κανονισμός. Δείχνουμε μια ανοχή. Εντάξει, σεβαστείτε. Αυτό θέλω να πω για όλους σας. Ορίστε, κύριε Σιλώνη, ολοκληρώστε. Κύριε Πρόεδρε, η κύριε Δήμαρχε, ο Ρούλιας τα ξέρει αυτά. Γι' αυτό δεν θέλει να τα ακούσει. Εμείς λοιπόν τα λέμε και για τους ανθρώπους και για τους συναδέλφους εδώ που δεν ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέραν τότε ακριβώς γίνεται. Μπορεί να μην ξέραν λεπτομέρειες, αλλά μπορούν να πούν στους υπηρεσιακούς παράγοντες να πάνε να μάθουν. Οι καινούργοι όμως εδώ δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει. Στο χωριό μου ξέρεις τι λένε, κύριε Αντιδήμαρχε, πρώην Δήμαρχε, σε τρώει το λυρί σου. Πού θέλω μάλλον να τα ακούσεις. Κύριε Ρούλια, σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Σιλούνι. Μισό λεπτό. Κύριε Σιλούνι, μην κάνετε διάλογο. Πρώτα, κύριε Ρούλια, σεβασμό στον Δήμαρχο. Έχει ο Δήμαρχος εδώ, μην προσπαθείς. Αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δεν αναγνωρίζεις τον Δήμαρχο. Λοιπόν, κύριε. Δεν αναγνωρίζω γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στους Ρωμά. Θα σας αφαιρέσω το λόγο και τους δύο. Θα αφαιρέσω το λόγο και στους δύο. Θα αρχίσουμε τη χρονιά έτσι τώρα. Πρέπει να ξέρετε. Μα δεν είχα πρόθεση. Απευθύνουμε και στους δύο. Στο στάδιο των ανακοινώσεων δεν επιτρέπεται διάλογο. Το ξέρετε αυτό. Δεν είστε καινούργοι. Σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Σιλούνι, σε μισό λεπτό ολοκληρώστε. Εγώ απλώς ήθελα να κάνουμε μια ενημέρωση του τι ακριβώς συνέβαινε και τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν, αυτό λέω, ότι θα πρέπει λοιπόν από εδώ και στο εξής να σχεδιάσετε και να... Τώρα θέλετε να σας διακόψω εγώ όπως σχεδιάσατε 16 χρόνια, κύριε Σιλούνι. Ωραία. Τώρα προκαλείτε, θέλετε να σας πω, παράνομος ήταν ο καταβλισμός, παράνομα δίνατε ηλεκτρικό ρεύμα και γι' αυτό θα μάθει και ο εισαγγελέας. Ποιος κόψτε τη συζήτηση τώρα. Κοιτάξτε. Κόψτε τη συζήτηση. Λοιπόν, σας πω κάτι. Σε μένα, ακούστε, δεν θα χτυπάτε το μικρόφωνο σε μένα. Ακούτε. Σε μένα δεν θα χτυπάτε το μικρόφωνο. Όπως θα την... Και ο καταβλισμός και οι 200.000 που κόστησαν τους φορολογούμενους δημότες που δεν έχουν ρεύμα. Θέλετε να τα ακούσετε. Θα πάτε κατηγορούμενοι στον εισαγγελέα. Συνεχίστε. Μας κάνετε μαθήματα. Τις απειλές να τις αφήσετε. Μας κάνετε μαθήματα. Πριν φτάσουμε στο ρεύμα, ας ξεκινήσουμε από την καταλληλότητα του οικοπαίδου, κύριε Σουλή.
Και εφόσον, δεν έχει καταλληλότητα το οικόπεδο, όλα τα άλλα που φτιάξαμε είναι στον αέρα. Δεν σας ακούσαμε, κύριε Στεφανή. Κύριε Στεφανή, δεν σας ακούσαμε. Για επαναλάβετε. Πριν φτάσουμε, στην, στην παρανομία ή όχι της ηλεκτροδότησης, ας ξεκινήσουμε από την καταλληλότητα του οικοπαίδου. Όταν το οικόπεδο δεν είναι κατάλληλο, όλες οι άλλες εργασίες είναι στον αέρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το οικόπεδο είναι κατάλληλο ή όχι? Έχω δει τα έγγραφα που έχουν έρθει από τις υπηρεσίες για τα... Εγώ σας είπα, σε ένα ακατάλληλο οικόπεδο όλα τα υπόλοιπα δεν είναι ανάξια λόγου. Και για τα οποία έχετε λάβει γνώση και εσείς και ο προηγούμενος δήμαρχος. Έχει άδεια από τη διαδιέτηση Λάρισας ότι... πρέπει να το έκανες παράνομα. Λοιπόν, θα με αναγκάσετε να διακόψω τη συνεδρίαση και είναι η πρώτη συνεδρίαση του 2015. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. Εδώ μας βλέπει κόσμος, μας παρακολουθάει. Σας παρακαλώ. Ο καθένας να ολοκληρώνει σύντομα, κύριε Συλλογή, μην πλατιάζετε τόσο πολύ. Με συγχωρείτε, εγώ φταίω. Για τον χρόνο μιλάω. Εγώ φταίω. Δεν κάνω λογοκρισία, για τον χρόνο μιλάω. Ναι, τον χρόνο προσπαθώ όσο το δυνατόν συντομότερα. Εντάξει. Όμως... είπα να ολοκληρώσετε και ολοκληρώσετε το μιλάω. Όμως θα πρέπει να σας παρακαλέσω. Ναι. Έτσι, δεν μπορεί ο καθένας να πετάγεται και να λέει ότι. Μα το καταδίκασα αυτό. Αυτόν τον τρόπο το ξέρουμε κι εμείς. Το καταδίκασα. Αλλά προσπαθώ. Ορίστε. Έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Σταυρογιάννης, ορίστε.